Η συγκεκριμένη σύμβαση, η διακρατική ανάμεσα στην Ελλάδα και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έρχεται σε μια περίοδο που κλιμακώνεται η επέμβαση των ρώσικων δυνάμεων στην Ουκρανία και οι πολεμικές συγκρούσεις μεγαλώνουν. Μια επέμβαση η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά το αποτέλεσμα των σκληρών και αδυσόπιτων ανταγωνισμών ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα. Δηλαδή για τον έλεγχο των αγορών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, της ενέργειας ιδιαίτερα και των διαδρομών ενέργειας. Τσακώνονται δηλαδή οι αστικές τάξεις με θύματα τους λαούς της περιοχής και τους λαούς της Ουκρανίας, αλλά και, της Ρωσίας. Βεβαίως αυτή η σύγκρουση δεν περιορίζεται απλά και μόνο στο επίπεδο της Ουκρανίας, αλλά η άμεση εμπλοκή των Αμερικανονατοϊκών δυνάμεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυταία διαμορφώνει τις προϋποθέσεις γενίκευσης του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή και αν δεν γίνει γενίκευση τουλάχιστον φουντώνει το έδαφος για επέκταση των υπεριαλιστικών επεμβάσεων και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει μεγάλο έφλεκτο υλικό, όπου εκφράζονται σφοδροί ανταγωνισμοί. Και τέτοιες περιοχές είναι των Δυτικών Βαλκανίων, με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την αλλαγή των συνόρων, με το Κόσοβο, στο όνομα της περικύκλωσης της Ρωσίας και της μείωσης της επιρροής της στα Δυτικά Βαλκάνια από τους Αμερικανονατοϊκούς, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, όπου βρήκαν ευκαιρία σήμερα οι υπεριαλιστές, οι Αμερικάνοι και οι Νατοϊκοί, να καλούν την Ελλάδα και την Τουρκία να διευθετήσουν τις διαφορές τους στο όνομα της συνεκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων και των υπόλοιπων πλουτοπαραγωγικών πηγών, με τη σφαγίδα βέβαιως πάντα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ προς όφελος των πολυεθνικών εξόρυξης των υδρογονανθράκων, βάζοντας δηλαδή σε κίνδυνο τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο και συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο αφενός μεν γιατί έχει ψηφίσει όλες τις αποφάσεις και όλες οι κυβερνήσεις του ΝΑΤΟ για τη στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας και μάλιστα συμμετέχει και ενεργά με την αποστολή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία και βέβαια με τον κύριο Πρωθυπουργό να αφήνει ανοιχτό το έδαφος για περαιτέρω αναβάθμιση της εμπλοκής ανάλογα με τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετατρέποντας τη χώρα μας σε στόχο αντιπίνων από μεριάς της Ρωσίας, όπως το έχουν δηλώσει πολύ καθαρά. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εδώ πέρα το θέμα δεν είναι τι είδους εμπλοκή θα έχουμε. Δεν υπάρχει ολίγον εμπλοκή, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ακριβώς αυτή, όπως είπε και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ συγκεκριμένη, μονοδιάστατη ήταν. Ήταν η αναβάθμιση των σχέσεων σε ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο με τις ΗΠΑ και μάλιστα με το διαβολικά καλό Τραμπ, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, πρωθυπουργός τότε της Ελλάδας, από τη Συμφωνία των Πρεσπών, που είχε τη σφραγίδα των Αμερικανονατοϊκών στην περιοχή, μέχρι και την αναβάθμιση της στρατηγικής συμφωνίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και με την παραχώρηση για πρώτη φορά από το 1974 νέων Αμερικάνικων βάσεων επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στην Αλεξανδρούπολη, στο Στεφανοβίκιο, στη Λάρισα και αλλού, μετατρέποντας τη χώρα μας σε ορμητήριο των Αμερικανονατοϊκών υπεριαλιστικών σχεδιασμών. Και από αυτή την άποψη δεν περιορίζεται μόνο εκεί, αλλά και στις σημερινές επιλογές της κυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ συνδράμει και με το κυνήγι των εξοπλισμών. Τα Ραφάλ τα ψήφισε, τις γαλλικές φρεγάτες τις ψήφισε, τη σημερινή συμφωνία που εντάσσεται ακριβώς στην ισχυροποίηση των συμφερόντων των Αμερικανονατοϊκών υπεριαλιστών στην περιοχή και αυτή την ψηφίζει με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Γιατί όλα τα αστικά κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και Κίνημα Αλλαγής εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση? Γιατί ακριβώς στηρίζουν τη στάση της ελληνικής άρχουσας τάξης γεωστρατηγική αναβάθμιση στην περιοχή. Με την άρχουσα τάξη να αποτελεί θήτη για τους λαούς και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές για να συμμετέχει στο πλιάτσικο το οποίο γίνεται σε βάρος των λαών της περιοχής και τον ελληνικό λαό θύμα
να πληρώνει πολύ ακριβά τόσο τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς που εντάσσονται στους μπεδαλιστικούς σχεδιασμούς, όσο και την ακρίβεια η οποία αποτελεί επί της ουσίας παιδί τόσο του πολέμου όσο και των πολιτικών που είχαν ασκηθεί τα προηγούμενα χρόνια στα πλαίσια της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας και της πράσινης μετάβασης. Αυτές τις επιλογές τόσο του υπεριαλιστικού πολέμου όσο και της υπεριαλιστικής ειρήνης με το πιστόλι στον κρόταφο πληρώνει πολύ ακριβά και θα συνεχίσει να πληρώνει πολύ ακριβά ο ελληνικός λαός. Και το ζήτημα δεν είναι αν η Ελλάδα θα γίνει διαμεσολαβητής, όπως είπε η Ελληνική Λύση, ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία, παίρνοντας τη θέση του Ισραήλ με την πολυδιάστατη και φιλιρινική του πολιτική, όπως είπε. Αλήθεια, πού είναι τη φιλιρινική πολιτική του Ισραήλ, όταν ματώνει καθημερινά τους λαούς, το λαό της Παλαιστίνης, αλλά και τους υπόλοιπους αραβικούς λαούς της περιοχής. Σε αυτό λοιπόν το παιχνίδι των ανταγωνισμών, ούτε η γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας μας, ούτε η μετατροπή της σε ενεργειακό κόμβο μέσα από τα δίχτυα αγωγών που εξυπηρετούν τα ευρωατλαντικά συμφέροντα μπορεί να προστατεύσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Και το βλέπουμε αυτό γιατί η Ουκρανία ήταν ενεργειακός κόμβος και το αποτέλεσμα αυτής της μετατροπής σε ενεργειακό κόμβο το πληρώνει σήμερα πολύ ακριβά η λαοί της Ουκρανίας. Και θα συνεχίσουν να το πληρώνουν και για το επόμενο διάστημα. Άρα λοιπόν το θέμα για το ΚΚΕ είναι πολύ καθαρό. Καμία εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Δεν πρέπει ο ελληνικός λαός να διαλέξει στρατόπεδο υπεριαλιστών, είτε είναι των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, είτε είναι της Ρωσίας. Γιατί μέσα από αυτή την εμπλοκή ο μόνος ο οποίος θα πληρώσει πολύ ακριβά αυτή τη συμμετοχή είναι ο λαός της περιοχής και συνολικά οι λαοί της ευρύτερης περιοχής. Γιατί αυτοί οι ανταγωνισμοί θα κλιμακωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα βάζοντας ακόμη να πληρώσουν οι λαοί και με νέο λουτρό αίματος μέσα από αυτή τη διαπάλη. Άρα λοιπόν η άμεση απεμπλοκή της χώρας μας, το κλείσιμο των βάσεων, η επιστροφή όλων των δυνάμεων της χώρας μας που είναι στο εξωτερικό, αλλά και ιδιαίτερα καμία συμμετοχή στον πόλεμο της Ουκρανίας Ελλήνων στρατιωτών και αξιωματικών είναι το ζητούμενο και βεβαίως η απομάκρυση και το κλείσιμο της βάσεων. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία της απεμπλοκής της χώρας μας από τους νατοϊκούς και αμερικάνικους σχεδιασμούς πρέπει ο λαός να απαιτήσει σήμερα άμεσα μέτρα ανακούφισης από το νέο κύμα το οποίο δέχεται της ολομέτωπης επίθεσης από το οποίο εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων για να μπορέσει να ανασάνει αλλά πάνω απ' όλα να βαδίσει στο δρόμο της ανατροπής. Και ανατροπή για τον ελληνικό λαό σημαίνει σύγκρουση με το καπιταλιστικό σύστημα, τη βαρβαρότητα την οποία τη ζει και τη βιώνει πολύ ακριβά στο πετσί του. Τη βιώνει με τους πολέμους που γίνονται στην περιοχή, τη βιώνει με την αύξηση της εκμετάλλευσης, ένα σύστημα το οποίο έχει και γεννάει φτώχεια, πολέμους και εξαθλίωση συνολικά για τους λαούς. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούν να δοθούν απάντηση στις σημερινές λαϊκές ανάγκες αντιστοιχώντας το επίπεδο δυνατοτήτων των οποίων υπάρχει για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών με τις ίδιες τις ανάγκες του λαού. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, το ΚΚΕ είναι φανερό ότι καταψηφίζει τη σύμβαση, το είπε και ο εισηγητή μας, γιατί ακριβώς εμπλέκεται όλο και πιο βαθιά η χώρα μας σε αυτούς τους ανταγωνισμούς. Οι διμερείς αυτές συμφωνίες έχουν τη σφραγίδα των Αμερικάνων και των ΝΑΤΟ, ισχυροποιούν την παρουσία των Αμερικανοατοικών υπεριαλιστών στην περιοχή και είναι βεβαίως μόνο σε κίνδυνος για τους λαούς. Και σκεφτείτε, γιατί το ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, για ποια συνδρομή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων απέναντι σε ενδεχόμενη αντιπαράθεση στρατιωτική με την Τουρκία, όταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν χρηματοδοτήσει την Τουρκία με 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά για σκέψη και προβληματισμό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.